Ναι. Έχουμε και μια πολύ σημαντική πληροφορία που θα μας δώσει τώρα ο κύριος Θεόδωρος Ρέτζος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της RAM Europe. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε Ρέντζο. Τι συμβαίνει με το Λέοπαρντ, το πυροσβεστικό, αν καταλαβαίνουμε σωστά? Ναι, είμαστε από χθες στις 12 η ώρα τη νύχτα. Όλη τη νύχτα επιχειρούσαμε στο γειτονικό δήμο του Δήμου Φιλής, που είναι ο κύριος Παππούς δήμαρχος. Ναι. Υπήρχε αγαστή συνεργασία και με την πυροσβεστική και με τη δημοτική αρχή. Και ήρθαμε σήμερα το πρωί στο διπλανό δήμο, στο δήμο Λόκαρα αυτή την ώρα. Στο Μενίδη, τέλος πάντων. Στο Μενίδη, στην περιοχή των Αχαρνών, μάλλον εννοείται. Ναι, κόλλησα, των Αχαρνών. Σε συνεργασία με την πυροσβεστική, καθίσαμε σε ένα σημείο και προσπαθήσαμε να μην φύγει η φωτιά και να μην πάει σε σπίτια. Το καταφέραμε αυτό με το Λέοπαρντ εμείς το πυροσβεστικό. Οι πυροσβέστες με τη δουλειά τους αυτή που κάνουν την παραδοσιακή. Και κάποια στιγμή, εδώ και 3 ώρες, είμαστε χωρίς νερό. Η περιφέρεια δεν μερίμνησε να υπάρχουν βιτιοφόρα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καούν σπίτια. Εγώ αυτό το καταγγέλω. Άρα αυτό που λέτε είναι. Είναι πολύ σημαντική καταγγελία. Πως το Λέοπαρντ το πυροσβεστικό. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που μας λέτε λοιπόν, τι είναι, ότι το Λέοπαρντ το πυροσβεστικό βρίσκεται κάπου αφημένο αυτή τη στιγμή, ενώ θα μπορούσε να επιχειρεί. Αυτή τη στιγμή, πριν από 5 λεπτά, με προσπάθειες του Δημάρχου εδώ από άλλον γειτονικό Δήμο, ήρθε ένα από το Δήμο Μεταμόρφωσης, ήρθε ένα υδροφόρο. Και επιχειρούμε και σβήνουμε ένα σπίτι. Αλλά καταγγέλλω ειλικρινά την απουσία υδροφόρων, μια αρμοδιότητα που την έχει η περιφέρεια και όχι το πυροσβεστικό σώμα, που χάρη, μάλλον εξαιτίας της έλλειψης αυτής, δυστυχώς καήκαν σπίτια. Αυτό έχω να πω. Για 3 ώρες δηλαδή το Λέοπαρντ δεν είχε νερό και δεν μπορούσε να βοηθήσει στο έργο των πυροσβεστών και καήκαν σπίτια. Μια πολύ σημαντική καταγγελία και πρέπει. Όχι μόνο το Λέοπαρντ, το τζάμπο αυτό το όχημα το δικό μας, που εθελοντικά βρισκόμαστε εδώ, αλλά και τα οχήματα της πυροσβεστικής ήταν χωρίς νερό. Είναι αυτό που λέγαμε, χωρίς Χρύσα. Να άνθρωποι. Κύριε Ρέντζο, είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι είναι τεράστια η ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ να μπορεί να εφοδιάζει με ό,τι χρειάζεται τους πυροσβέστες, τις δυνάμεις, τα οχήματα, με υδροφόρες, οι οποίες πραγματικά αυτό που λέτε είναι σωστό. Είναι αρμοδιότητα δική τους να υπάρχουν υδροφόρες. Να μην υπάρχουν νερό, να μην υπάρχει νερό. Και θέλουμε αυτή η καταγγελία αυτή τη στιγμή να κινητοποιήσει άμεσα τις αρμόδιες αρχές και να σπεύσουν έστω αυτή την ώρα να τροφοδοτήσουν τους πυροσβέστες και όσους δίνουν σε αυτό τον αγώνα να γίνει εκκίνηση αυτή η καταγγελία. Πού είστε τώρα? Καίγονται σπίτια. Σε ποια περιοχή επιχειρείτε αυτή την ώρα? Πού είστε? Την Αγία Παρασκευή λέγεται η περιοχή. Ναι, η Αγία Παρασκευή. Εκεί που είδαμε να καίγονται τα σπίτια. Μενίδη, εκεί είναι, ναι. Και δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τόση ώρα. Αυτό λέει ο κύριος Ρέτζος. Μάλιστα. Την καταγράψαμε την καταγγελία σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρέτζο, για την πληροφορία.